Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα πάω σε οριό το Δέτροχο να πάρω δύο ζάντες, οι οποίες ζάντες είναι της Βέσπας και έχουμε τα κάρτη Βέσπα σε γρίλο και θα πω ότι ζάντες θα τις κάνω στατική ζυγοστάθμιση και να αλλάξω ελαστικά. Το πίσω ελάστικο έχει πολλά χιλιόμετρα, έχει περίπου 12.000 χιλιόμετρα, 12.500. Μπορεί και 13, το οποίο το έβγαλε εξωτερικό το σκουταράκι, το τράσικο έλειωσε. Το έβγαλε εθνική οδό. Όταν είχα πάει στην Τουρκία, εκεί έκοντα έκανα 2.000 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη με λιωμένο λάσκο, αλλά δεν την έβγαζα ποτέ για βροχή. Το προσινό σου λάσκο έχει φθορά, αλλά έχει μια πολύ άσχημη φθορά, η οποία έχει υποστεί φαινόμενο cupping, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι, και το οποίο το έχω κάνει βίντεο, το cupping. Δηλαδή το ελαστικό δεν τρώγεται ομοιόμορφα, αλλά τρώγεται με σκαλοπάτια. Έτσι δηλαδή. Δεν είναι έτσι, ας πούμε, να φαγωθεί σε όλο το ράδιο του ελαστικού. Φαγώνεται με σκαλοπάτια σαν να είναι παλμογράφο, σαν να είναι καρδιογράφημα. Από καρδιολόγο. Αυτό λέγεται cupping. Κάποια στιγμή πήγα μια εκδρομή και είχα δώσει εγώ τη Vespa στη Miss Rider. Εντάξει, το ελαστικό εγώ το ήξερα ότι είναι της πλάκας, ότι δεν είναι σοβαρό, είναι σκουπιδέξ το μπροστινό. Και φαντάζομαι ότι το ήξερε και αυτή, το είχε δει. Ας πούμε, εγώ έτσι το είπα ότι έχει θέμα, νόμιζα το ήξερα. Και πάντα λάθος εκτίμηση ανθρώπινος παράγων, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχουν ατυχήματα. Ατυχήματα θα προκαλεί αυτός που οδηγεί κατά 95% και ένα 5% φταίνει η άλλη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και δεν θα αλλάξει. Πάρα πολλές φορές που έκανα μπλακώ σε ατύχημα επειδή εγώ ήμουν αφηρημένος ή εγώ έκανα λάθος εκτίμηση, εγώ είχα λάθος ταχύτητα σε λάθος σημείο ή όλα αυτά μαζί ή ασχολούμαι με κανένα κινητό, πράγματα ανεπίτρεπτα δηλαδή, τα οποία άμα γλιτώνεις και βγαίνεις αλόβητος βάζεις μυαλό. Σπάνε κάποιο αυτό και θα πεταχτεί επάνω, και αυτό πάλι αν έχεις μια άλλη ταχύτητα θα το απέφευγες. Γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα. Οπότε ακολουθώντας ένα τιμάξι κυρία Miss Rider, το οποίο τιμάξι είναι μια άλλη μηχανή. Δεν είναι Vespa, είναι τιμάξι. Προφανώς όταν δεν έχεις είναι στον πραγμάτο και πας να ακολουθήσεις μια Vespa ένα τιμάξι, η οποία Vespa έχει λάστιχο πίσω λιωμένο και μπροστά έχει λάστιχο με κάπινγκ. Κάτι δεν κάνεις καλά. Και μοιραίος ήρθε και έξω από τη στροφή. Δεν μιλάμε πλέον για πτώση, μιλάμε για έξοδο. Σε αριστερή στροφή. Η οποία έξοδος ήταν και με 60 χιλιόμετρα. Ίσως ήταν το παραλέω 55, εκεί, καθόλου λίγα χιλιόμετρα όμως. Αλλά θες από τύχη, θες από ένστικτο, θες και από τα δυο μαζί. Δεν έκανε το λάθος να βάλει κάτω τους καρπούς, να σπάσει τον καρπό. Μάζεψε τους αγκώνες, πήρε την ευριακή στάση, έφερε 6 κολοτούμπες, εμείς Rider, και στο τέλος αναχαιτίστηκε η ροή που είχε, η στροφορμή της κολοτούμπας. Και τη βγάλαμε ευτυχώς με θλάσεις και με κάποιες ζημιές στη Vespa, οι οποίες είμαι εδώ στο συνεργείο, την έχω επισκευάσει ήδη. Ζημιές εννοώ, φανταστείτε, εξωτερικές ζημιές, γρασονιές κτλ. Και τώρα θα αναπάρω τα λάστιχα. Τις άτσες θα πάω να τις αλλάξω, να πάω να τις ζυγίσω. Άντε, φέρ' το. Θα τις βάλεις λίγο εσύ, για να μην λερώσω. Είσαι πολύ ωραίος. Πάμε. Ορίστε. Έλα ρε, έχεις και κλειδί γνήσιο.
Δεν είσαι τυχαίος, ρε φίλε. Πόσο το αγόρασες? Το κλειδί, ρε. Ναι. Αλήθεια. Το δεύτερο, γιατί έχασα το πρώτο. Αμάν. Έλα. Είσαι ωραίος. Δεν μου τα βάζεις ανάποδα. Γιατί με ενοχλεί το παντελόνι εδώ, να πάει από εκεί η ρόδα. Έλα. Δεν αλλάξει κάτι. Όχι, θα αλλάξει, θα αλλάξει. Άκουσε με. Δεν έχω καλά ανοίγμα, δεν είμαι μπαταρίνα. Με πέρασε για μπαταρίνα. Έλα. Τι άλλαξε τώρα. Αυτό που άλλαξε. Δεν πειράζει. Άλλαξε. Λοιπόν, κύριε, βλέπετε εδώ τα ελαστικά. Τα έχω μπροστά μου. Τώρα, αναφορικά με τον εξοπλισμό, το Crowns Miss Rider είναι ένα Crowns το οποίο είναι από Dyneema και Kevlar. Το Dyneema είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιεί για τις στολές των αστροναυτών. Είναι της DuPont. Είναι πάρα πολύ εξαιρετικά ακριβό υλικό και πανάλαφρο. Το Crowns είναι χειροποίητο, όπως είναι όλα αυτά χειροποίητα, τα κράνη, με τα Dyneema και τα Carbon. Το οποίο όπως έκανε, όπως κουτρουβαλούσε, χτυπήθηκε και δεξιά στη ζελατίνα, που οκ, okay, θα πεις άντε λες και μια ζελατίνα, αλλά χτυπήθηκε και αριστερά, σε όλη την αριστερή πλευρά του, έχει υποστεί εκδορές και έπαθε και θλάσεις στο λαιμό, δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι δεν μπορούσε να στρίψει ο σβέρκος για 2 μέρες από το κοπάνημα. Φυσικά τώρα το κράνος δεν είναι να το ξαναφορέσεις, δεν το πιστεύεις, γιατί δεν ξέρεις με πόσα νιούτον δύναμη χτυπήθηκε στο έδαφος. Για την ακρίβεια χτυπήθηκε σε κοτρόνια, τα οποία κοτρόνια ήταν φυτεμένα μέσα σε κοκκινόχωμα, γιατί πήγε σε χωράφι. Το μπουφάν δεν έπαθε τίποτα και το πανταλόνι όπως κουτρουβάλισε και σύρθηκε και κάτι κολοτούμπες στο μέρος του πισινού υπέστη φθορά. Αμελητέα, φαίνεται όμως τώρα, και σε ένα σημείο έχει υποστεί μια πάρα πολύ μικρή τρυπούλα όπως είναι το κεφάλι της καρφίτσας. Το καλό είναι ότι ήταν σε χώμα, το οποίο χώμα είχε πέτρες φυτεμένες. Αν είχε φύγει σε άσφαλτο σίγουρα θα ήταν αχρηστεμένα τα ρούχα, όχι πως με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ενδιαφέρουν τα ρούχα, ούτε ακράνη, ούτε μηχανές, ενδιαφέρει ο άνθρωπος να πάθει κάτι. Αλίμονο, πόσο μάλλον που είναι και σύζυγός μου. Και κάθε άνθρωπος βέβαια, πόσο το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εγώ δεν το είδα live, γιατί ήμουν μπροστά. Ήμουν με παρέα και είχα κυνηγηθεί λίγο και είχα φύγει μπροστά. Αυτή είχε μείνει πίσω. Και εδώ ξεκινάει τώρα, παιδιά, να σας πω το λάθος, το ανθρώπινο. Εδώ ξεκινάει. Έχει μπροστά έναν οδηγό που πάει πάρα πολύ αργά. Και την πάει η καροτσάδα. Πάει καροτσάκι που λέμε. Κάποια στιγμή είναι αυτό που λένε παιδί μου, εντάξει, απίβδησα να τον περάσω. Μέχρι στιγμή όλα καλά, τα έχουμε πάθει όλα. Να πηγαίνουμε παρέκκληση με μεγάλα, πολλά άτομα. Να πηγαίνουμε σιγά και κάποια στιγμή να πούμε, άντε, παιδί μου, να τον περάσουμε, γιατί σου πάει αργά. Εκεί που τον περνά όμω, ανοίγει, εντάξει, ανοίγει. Μετά, όταν ανοίξει στιγμή, α πούμε, να τον περάσει, που και σε όλοι, όταν έχουμε μείνει πίσω καροτσάκι από ένα άλλο μηχανάκι, ξέρω εγώ, ανοίγουμε και περνάμε, με χίλια. Και δαιμονισμένα. Μετά αυτή δαιμονίστηκε. Δεν έκοψε ο δαιμονισμένο το ρυθμό. Ναι, αλλά κάτσε μετά, φτάνει ένα T-Max από το δαιμονισμένο ρυθμό και μετά πήγαμε το T-Max παρέα στη Σιόλου T-Max. Ρε φίλε, κάτσε. Και τα λάστιχα, ειδικά το πισινό, είναι ρημάδι. Εντάξει, το πισινό είναι καλύτερο. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει ότι αναλόγω στη φθορά του ελαστικού, τη θερμοκρασία του ασφάλτου, τη μηχανή που οδηγεί, την ποιότητα των αναρτήσεων, τα οδηγικά σου σκύλια και το ποιον πα να κυνηγήσει, ότι υπάρχουν και όρια. Μπορεί να κυνηγήσει το T-Max με τη Vespa, να το έχει ρόδα. Γιατί για να έχεις το με τη Vespa ρόδα τη Max, το ένα έχει 13 ρόδα, το άλλο έχει 15 ρόδα και το ένα είναι 560 λόγω και το άλλο είναι 500 κυβικά και το άλλο είναι 300 κυβικά, πρέπει να πηγαίνει στο σκοτωμό. Κάποια στιγμή λοιπόν, επήλθε και το μοιραίο σε μια αριστερή στροφή. Τέλος πάντων, τώρα αφού φτιάξα τη Vespa, την έβαλα εκεί πέρα που την είχα πάει στο ανυψωτικό, έπεσε λαμαρινοδουλειά στο αριστερό καπάκι και βάψιμο. Άλλαξα και το πλαστικό το φιλέτο της Vespa στο γνήσιο, το παρήγγειλα αναγκαστικά γι' αυτό, ήρθε από Ιταλία. Δεν έπαθα άλλες ζημιές, βέβαια αυτές οι ζημιές δεν είναι και λίγες. Ψήφισαν καμιά 200 ευρώ μαζί με τα λύση δέσα και μαζί με τα
βαψίματα, στήριξαν 200 ευρώ. Τώρα πάω να βάλω και δύο λάστιχα. Α, και μια καρίνα άλλαξα. Άλλαξα και την καρίνα από κάτω την πλαστική την αριστερή. Και αυτή είχε ρημάξει. Άρα δύο πλαστικά κομμάτια άλλαξα αριστερά. Και ένα κομμάτι που δεν αλλάζει γιατί είναι λαμαρινά μια βέσπα. Αναγκαστικά πήγε σε λαμαρινά, παιδιά. Δεν μπορεί. Βέσπα δεν μπορεί να μεταπάσει σε λαμαρινά, μα πέσουν. Πήγε σε λαμαρινά. Είχε να πέσει 20 χρόνια. Ακριβώς. Και έπεσε. Είχε να πέσει, όχι 20, είχε να πέσει ψέματα. Ναι, είχε να πέσει 20 χρόνια, παιδιά. Είχε να πέσει από το 2004. 19 χρόνια. Εντάξει, άμα αναλογιστείς 19 χρόνια χωρίς πτώση, κάποια στιγμή, παιδιά, πόσα χρόνια να μην έχει πτώσει. Γίνεται, μαθηματικά να το πείτε λίγο. Έγινε το μοιραίο, όλα μαζί γίνανε, λίγο τα λάστιχα, λίγο μπήκε σε ένα αριθμό που με τη Vespa δεν μπορείς να ακολουθήσεις ένα T-Max. Μπορείς δηλαδή, αλλά θα ρισκάρεις πάρα πολύ άσχημα και τα ρίσκα αυτά έχουνε. Ευτυχώς ο εξοπλισμός σέσω τον πισινό. Πάνω απ' όλα το κράνος. Όχι ότι δεν είχε φλασικά προβλήματα και στα πόδια, δηλαδή το αριστερό πόδι ας πούμε το κουνούσε και πόνο και πάρα πολύ, γιατί είχε στον πηχτή πολύ πολύ άσχημα τον μπούτι της. Και όλοι όμως είχε στραμπασαριστεί, όπως κοπάνε και το κράνος στα κοτρόνια. Εντάξει, τέλος καλά, όλα καλά. Η ζημιά δεν είναι μόνο αυτή, γιατί χρειαζόμαστε νέο κράνος, το οποίο είχε 450 ευρώ. Συν 200 ευρώ τα έξοδα για την ακίνητη Vespa, έχουμε φτάσει παραπάνω από 200. 280 ευρώ μου βγήκε, παιδιά. Όχι 200, 200. Έχουμε φτάσει 650 ευρώ. Λάστιχα μια καλή ώστα άλλαζα. Δεν φταίνε τα λάστιχα. Δεν φταίνε. Αν ήμουν εγώ, όχι ήταν καλά, δεν θα πίεζα. Δεν θα πίεζα με αυτό το λάστιχο. Δεν πιέζει, ρε φίλε, αυτό το λάστιχο. Δηλαδή λίγο νιονιό. Δεν υπήρχε το νιονιό. Και να το ανθρώπινο λάθος και μετά λέμε χαμα ατύχημα. Δεν υπάρχει ατύχημα, υπάρχει λάθος εκτίμηση ανθρώπινη. Φτάσαμε στο Φουκάνι Σαντέρ. Να κάνουμε και δουλειά μας. Εδώ επιτέλους να κάνουμε σαντική ζυγοστάθμιση, γιατί με την ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση την άλλη φορά έγινε μαντάρα η φάση. Μου βάλαμε πάρα πολλά βαρύδια. Πάρα πολλά βαρύδια. Και το μηχανάκι κοπάναγε ολόκληρο. Έκανε ένα κραβασμό στο τιμόνι σαν να πάνω να τυναχθεί. Κοιτάξτε εδώ πόσα βαρύδια έχει βάλει από εδώ. Και από εδώ. Απαράδεκτο για μοτοσυκλέτα με τη σοβαρίδια. Παιδιά, είναι μοτοσυκλέτα, δεν είναι αυτοκίνητο. Απαράδεκτο. Και εδώ κοιτάξτε πάλι. Εδώ δεν έχει βαρύδια. Ή τα βγάλαμε. Α, έχει και από εδώ. Έχει πολύ πιο λίγα. Και με αυτά τα βαρύδια καταλαβαίνετε ότι αυτό το ελαστικό εδώ, το μπροστινό με το σοβαρίδια, πώς να δουλέψει σωστά και έκανε κάπινγκ. Έκανε κάπινγκ το ελαστικό. Να, δείτε το. Εδώ έχει υλικό. Εδώ λείπει υλικό. Δείτε το. Εδώ έχει υλικό. Εδώ έχει. Εδώ δεν έχει. Δείτε το. Εδώ λείπει υλικό. Πάει έτσι. Εδώ. Το βλέπετε. Εδώ δεν έχει υλικό. Εδώ έχει υλικό. Κάπινγκ. Άμα βάζει τόσο πολλά. Κοιτάξτε βαρύδια. Εδώ και εδώ. Τα βουλγαριζατέρα τα καλά. Ο καλλιτεχνίτης δεν είναι ίδιοι. Αυτό το πράγμα τώρα εδώ θα γίνει μόνο με στατική ζυγοστάθμιση, παιδιά. Το έφερα εδώ στο Χρήστο, στο Top Wheels, να μου κάνει στατική. Να μου βάλει και δύο λάστιχα. Δεν γίνεται, με δανεικό μηχανάκι. Από το συνεργείο με το SH ήρθα. Από το δίτροχο. Και θα σας δείξω και τα κρέα και τα ρούχα. Κάποια στιγμή που είναι χαλασμένα. Μας άρεσε σήμερα ο Χρήστος. Να τα λάστιχα εδώ. Φαντάζομαι να τα δείχνει η κάμερα. Η επιλογή μου είναι Major Roadtec Scooter. Εξαιρετικά λάστιχα αυτά. Τα είχα δοκιμάσει στο X10 το 350 πριν 2,5 χρόνια όταν είχα πρωτοέρθει στην Ελλάδα, όταν είχα πρωτοπαρουσιαστεί ουσιαστικά. Και μου άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις. Με τη διαφορά, παιδιά, ότι αυτά τα λάστιχα ζεσταίνονται πάρα πολύ γρήγορα και λιώνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν άμεση θερμοκρασία λειτουργίας, αλλά πάρα πολύ σύντομα όταν τα βγάζεις εθνική διαλύονται. Είναι μόνο για μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη σε άσφαλτο γυαλί, σκουπίδι άσφαλτο, είναι εξαιρετικά. Μόλις βρουν καλή άσφαλτο, ούτως ή άλλως είναι όλα τα ράσα καλά. Αυτά εδώ κολλάνε κάτω και όταν κολλάνε αφήνουν
μεγάλη ποσότητα αγώμας στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα το λάστιχο να πνέει τα αλήθεια. Το λάστιχο να καταστρέφεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι μια επιλογή που την έκανα, γιατί με τη μηχανή αυτή δεν θα ξαναταξιδέψω στο εξωτερικό. Το έκανα σαν achievement. Ούτε θέλω να τη βγάζω εθνική. Όχι ότι δεν πάει η μηχανή, αλλά είναι ανοησία, γιατί έχω άλλες μηχανές για εθνική και δεν βλέπω το λόγο να ταλαιπωρούμε να το κάνω με την πάση εθνική. Εκτός και αν πάω σε κάποια πανευρωπαϊκή συγκέντρωση Vespa, εκεί σίγουρα θα διαλυθεί το λάστιχο, δεν το συζητάμε. Γιατί εγώ ταξιδεύω με 120 στο κοντέρ. Και το λάστιχο παίρνει φωτιά, το ροδάκι είναι 13 ίντσες. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες στροφές το λεπτό περιστρέφεται το ζαντάκι αυτό, το 13, για να μπορέσει να πάει με 120. Και με τόσο μαλακά λάστιχα, μόλις βγεις εθνική 1500-2000 χιλιόμετρα, το λάστιχο γίνεται τετράγωνο. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επιλογή. Για μέσα στην πόλη είναι εξαιρετική. Είναι προτινόμενα αυτά τα λάστιχα. Άμα μέσα σε ενδιαφέρει φθορά. Και μέσα στην πόλη η φθορά είναι ελεγχόμενη. Αυτά. Αναφορικά με το βιντεολόγ. Πάμε τώρα να τα φορέσουμε. Κυρίες και κύριοι, πράξη Β της σαπουνόπερας αλλαγή ελαστικών στη Vespa. Για να κάνω ζυγοστάθμιση στο μηχάνημα της στατικής ζυγοστάθμισης, να το πω μηχάνημα, μηχάνημα είναι, εξάρτημα, εργαλείο της στατικής ζυγοστάθμισης. Η συγκεκριμένη ζάντα δεν μπορεί να πιαστεί με τους κόνους που έχει η στατική ζυγοστάθμιση. Τι είχες γίνει, τι είχα πάντα. Κάπου το έχουμε ξαναδεί το έργο, γιατί και στη φυγοκεντρική αυτόματη ζυγοστάθμιση πάλι αυτή ζάντα δεν μπορεί να πιαστεί. Και τότε είχα κάνει στον τόρνο κουκουνάρι αντάπτωρα για να πιάσω τη ζάντα. Δεν την ξαναζυγίζω φυγοκεντρικά με αυτόματη, γιατί είχα βάλει 120 γραμμάρια όπως είπα στην αρχή του βίντεο. Τώρα έχουν περάσει κατά 5 ώρα από εκείνη την ώρα που κάνω το βίντεο και το βίντεο συνεχίζει σαν πουνόπερα. Και τώρα πάλι σε τόρνο. Ευτυχώς αυτά τα παιδιά στο συνεργείο του βίντεο έχουν τόρνο μικρό μέσα. Μεσαίο μεγέθος τόρνο. Και ό,τι έτσι χρειαστεί, ειδικό εργαλείο, μου δίνει λύσεις και σε μένα και σε άλλους πελάτες. Τώρα θα σας δείξω το ειδικό εργαλείο που φτιάξαν τα παιδιά. Για να μπορέσουμε σε αυτό το ειδικό εργαλείο να κρεμάσουμε τη ζάντα στο εργαλείο της στατικής ζυγοστάθμισης, στο μηχάνημα στατικής ζυγοστάθμισης, αν θέλετε πείτε το εργαλείο, πείτε το μηχάνημα. Εργαλείο είναι κανονικά, γιατί δεν έχει κάποια μηχανία πάνω. Δουλεύει με την ατράνεια και με το γυροσκοπικό φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, στο εργαλείο της στατικής ζυγοστάθμισης μου φτιάξανε ένα κουλούρι από πολυαμίδιο, το οποίο μπαίνει μπροστά αριστερά στον εφαλαίο της ζάντας και έχει μπροστά και πίσω δύο τρύπες για να μπορέσουν να μπουν τα κονικά κουκουνάρια της ζυγοστάθμισης, να κουμπώσουν εκεί, να πρεσαριστούν, να ζυγιστούν αυτές οι ρημάδες, οι ζάντες της Piaggio 13, οι οποίες κάθε φορά που είναι να αλλάξω λάστιχα, κάθε φορά φτιάχνω εργαλεία για να τις ζυγίσω. Βέβαια τώρα έχω εργαλεία και για την αυτόματη φυγοκεντρική και για τη στατική, τα οποία τα φυλάω σαν ένα εργαλειοφόρο για μελλοντική χρήση, να μπορέσω άμα ξαναλλάξω ελαστικά να τα ξαναζυγίσω. Και πάμε τώρα να σας δείξω όταν φτάσουμε στο Βουρνιασατέρ τι ακριβώς εργαλείο έχω φτιάξει. Προσθήκη, προέκταση. Λοιπόν, φτάσαμε παιδιά εδώ στο Χρήστο του Χατζηαργυρίου, στο Top Wheels. Λοιπόν, Χριστάρα, πάρε τα λάστιχα να δεις τι έχω φτιάξει. Πάρε τα. Θα παρατηρήσεις, Χριστό, έχω φτιάξει τον τόρνο με πολυαμίδιο στην άλλη ζάντα, να το δείξουμε στα παιδιά. Εδώ αυτό το έχω βάλει πρεσαριστά. Θα βάζεις εδώ ένα κόνο. Από εκεί θα βάζεις δεύτερο κόνο. Να το δείξουμε στα παιδιά, συγγνώμη, Χριστάρα μου. Εδώ. Και επειδή το έχω πρεσάρει, θα βάζεις ένα καρυδάκι μετά με μια ματσόλα, να το ξεπρεσάρεις, να το πάρουμε στο άλλο, εντάξει, για να ζυγίσουμε, έγινε. Και το εργαλείο θα σου κάνω δώρο. Όποιο παιδί έρχεται εδώ πέρα και έχει MP3
MP3 Piaggio ή όποιο παιδί έχει να σε δείξει την κάμερα, επιτρέπεται. Όχι. Δεν σε δείχνουμε, γιατί δεν είσαι ωραίος άντρας. Και έχεις και γυναίκες και μπορεί να σε βρείτε καμία γυναίκα και να πει ότι τον θέλουμε. Λοιπόν, παιδιά, με πατέντα μπαϊδίτροχο, μπαϊδίτροχο συνεργείο. Όχι, μπράβο. Μια χαρά, τζάμι. Ή έχουμε θέμα με την πιδούλα. Θα δείξει. Όχι, είμαστε τζάμι. Οριακά τζάμι. Ε? Οριακά τηλέφωνο. Οριακά τζάμι. Λοιπόν, όποιο παιδί, παιδιά, θέλει να συγχύσει στατικά τη ζάντα του και έχει ζάντα MP3, Piaggio 13, με αυτόν τον ειδικό αντάπτερο που έχει φτιάξει εδώ πέρα ο Moto Rider, παραγγελία από το δίτροχο, χρήστο να μας τον αφήσω ρεπού σε αυτόν τον αντάπτορα. Δεν ξέρω πώς θα τον χρεώσω. Δεν ξέρω, θα πω ότι Miss Rider, γιατί σχάλεσε η ζάντα, δεν ξέρω. Η Miss Rider είναι πολύ έξαλλη σήμερα. Μην γελάς καθόλου, Χρήστο, μην γελάς καθόλου. Λοιπόν, θέλω να δω πόσα γραμμάρια θα βάλεις, γιατί η φυγοκεντρική αυτόματη έχει απάνω πάρα πολλά γραμμάρια, Χριστό μου. Ρε, παραδέχεσαι το μοντεράντερ, ρε κουφάλε, το παραδέχεσαι. Ε, τι φτιάξε, κοίτα το βαλάκα. Μπήκε παιδί εδώ το κουκουνάρι, βλέπετε, μπήκε εδώ το κουκουνάρι και έχει φινώσει τον αντάπτορο τον δικό μου. Ο αντάπτορος αυτός πήκε μέσα πρεσαριστός στη φωλιά της ζάντας και εδώ ο κύριος Χριστός χαζογελάει, λέει το πούσε το μοτοράιντερ, δεν έχει φτιάξει. Χριστάρα, βάζε για σιγαράκι τώρα, ε! Άντε Χριστάρα, μου να σε δω. Με το περίμενε, κουφάλε, ε! Ε! Λε και τι κάνει, ο μπλάκα και εδώ πέρα τώρα, θα πέσει στο μαγάζι. Έτσι με το μοτοράιντερ θα ξεμπλέξει. Τι λε, ρε. Για να δούμε. Πριν είχε 80 γραμμάρια. Παιδιά, πριν είχα 80 γραμμάρια, τώρα έχω 30. Για να δούμε. Ναι, σοβαρή διαφορά. Από 80 γραμμάρια 30. Χρυσταρά μου, αν βάλουμε 25 παίζει. Να κατεβάσουμε 5 γραμμάρια και μαλλιά. Το δοκιμάσουμε. Παιδιά, είχα 80 γραμμάρια πριν. Και το μηχανάκι πήγαινε σαν κομπρεσεράκι. Τώρα να βγάζουμε μερικά, να δούμε θα γίνει. Λες να κάνουμε και άλλο. Ή μαλλιά. Κι όμως δεν γίνεται, φίλε. Θα φέρει το βαρεδάκι του. Κόλλα του. Καλά ρε πως. Μιλάμε σε καλλιτέχνης, ε. Ξέρεις τα γραμμάρια απ' έξω. Με το που παίρνει, βλέπεις πόσο κλίση παίρνει. Εντάξει, συγκριτικό είναι. Ναι, με το που βλέπεις πόσο κλίση παίρνει, την παίρνεις χαμπάρα κατευθείαν και πας και βάζεις 14 γραμμάρια. Είσαι πολύ σκύλος, μαύρος. Παραδέχομαι, respect. Σε έχω βγάλει και κάμερα και μπορεί να βγει γυναίκα καινούργια. Δεν αποκλείεται. Για γυναίκα, καινούργια δεν νομίζω. Όχι να τη βρει εσύ, να σε βρει αυτή. Να δει πως είσαι πολύ ωραίος άντρας στην κάμερα. Άλλο αυτό που ατύχησε. Αλλά μπορεί η κοπέλα, κάτσε ρε, περίμενε. Μπορεί η κοπέλα να επικοινωνήσει μαζί μου. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό, γιατί. Ξεπρεσάραμε τώρα το εργαλείο. Χριστό, περίμενε να το εργαλείο. Μου λέει ο Χριστός όλη τη μαγεία, αυτό το εργαλείο την κάνει. Αυτό που κάνει το εργαλείο είναι ο αντάπτερος που κάναμε, το βλέπετε πως είναι. Το δείχνω από κοντά. Για να μπορέσει να μπει με στη ζάντα. Χρήστο, αυτό το εργαλείο πώς να το πουλήσω. Πες μου μια τιμή να το δώσω. Αλλά θέλω να με κλέψεις. Αυτό αν ήταν VIP. Ναι. Θα το πλήρωνε περίπου. Ένα 80. Ένα 50 με 70 ευρώ πιστεύω. Ένα 70. Χρήστο, επειδή είμαι πολύ φίλος, θα στο κάνω δώρο. Όσα παιδιά μας βλέπουν και θέλουν να ζυγίσουν. Να ζυγίσουνε ζάντες από έμπιθρε και ζάντες 13 Piaggio. Εδώ ο Χρήστος Καζιαργυρίου, Top Wheels. Πάει τώρα, το χτυπάει μέσα το πρεσάρι. Το πήγες τέρμα, ε, για να μπουν τα κονικά, ε, σωστά. Σωστό. Ωραία. Αχ, τι γίνεται. Για να δούμε, όχι, κάτι φορά, Χρήστο, πάμε για πολλά βαρελιά. Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα. Ω, μαντάρα το φύγει εδώ. Πάμε για πολλά γραμμάρια, ε. Μαντάρα. Θέλει κι άλλο. Έχεις βάλει 25 ή 30. 25-30 θέλει γι' αυτό. Τώρα αυτό είναι το πίσω. Παιδιά, να καταλάβετε διαφορά. Εδώ είχε παντού παρίδια. Και δεν ήταν μόνο αυτά που είχε. Κοιτάξτε και πίσω. Μιλάμε για δράμα κατάσταση. Κοίτα εδώ βαρύδι που έχει, κοίτα. Από εδώ που ξεκινάει η κόλλα μέχρι εδώ. Και τώρα έχουμε βαρύδια μόνο εδώ.
Ένα κολπάκι άλλο να μου πεις, ναι. Έβγαλες. Αντί να βάλεις, έβγαλες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι πάνω να τα φορέσουμε. Και εντυπώσεις σε επόμενο βίντεο για αυτά τα λάστιχα. Αν και τα έχουμε ήδη δοκιμάσει μια φορά και ήταν καταπληκτικά.